Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Κυπρέος και έφτασε η στιγμή να σας παρουσιάσω το OnePlus 11. Πρόκειται για τη νέα πανίσχυρη ναυαρχίδα της OnePlus, μια συσκευή η οποία σίγουρα με τις δυνατότητές της και την εντυπωσιακή της εμφάνιση μαγνητίζει το βλέμμα και αποτελεί τη νέα προσπάθεια της OnePlus να αποσπάσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο μπορεί στη high-end κατηγορία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να δούμε το unboxing, να δούμε τα περιεχόμενα του κουτιού, να πάρουμε έτσι μια πρώτη αίσθηση, μια πρώτη εικόνα από το τι μας επιφυλάσσει το νέο flagship της OnePlus. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχουμε το κλασικό μότο, το Never Settle είναι της OnePlus. Εδώ λοιπόν έχουμε τα πρώτα manuals, εδώ μπορείτε να δείτε, να πάρετε μια εικόνα από τα διαθέσιμα manuals της συσκευής. Εδώ έχει και κάποια stickers εδώ για τους fans. Ευχάριστη νότα και αυτή. Ας δούμε λίγο τη συσκευή τώρα, να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Εδώ λοιπόν, εντυπωσιακά premium και elegant, πάρα πολύ όμορφο, μέταλλο στο πίσω κομμάτι του. Φυσικά δεσπόζει το camera setup στο rear, στο πίσω κομμάτι. Γενικώς είναι μια ναυαρχίδα φυσικά που ξεχυλίζει από ποιότητα και από ποιοτική κατασκευή, πλήρης απουσία πλαστικών φυσικά, τα πάντα είναι από μέταλλο και γυαλί. Πάρα πολύ όμορφη εμφανισιακά σε αυτή την πρώτη αίσθηση που έχουμε για αυτή. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα περιεχόμενα του κουτιού. Εδώ λοιπόν είναι ο φορτιστής στα 100 W. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή για όλους εκείνους τους users που θέλουν γρήγορη φόρτιση. Σαφώς τα 100 W φορτίζουν αρκετά γρήγορα την συσκευή σας. Θα αναφερθούμε και σε αυτό πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Και στο τέλος, εδώ λοιπόν το χαρακτηριστικό κόκκινο καλώδιο, στα χρώματα δηλαδή της OnePlus, είναι φυσικά το Type-C καλώδιο για την φόρτιση και για τη μεταφορά των δεδομένων σας. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς ακριβώς είναι ο φορτιστής. Πάμε τώρα να δούμε και πιο αναλυτικά τη συσκευή, να δούμε τι μας επιφυλάσσει το OnePlus 11. Όπως σας ανέφερα και πριν έτσι, στην πρώτη επαφή που είχα μαζί του, αμέσως το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς είναι η premium αίσθηση που αφήνει στο χέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή συσκευή, και μέσα και έξω θα έλεγα, η οποία έχει σχεδιαστεί για να μαγνητίζει το βλέμμα. Όσον αφορά τις διαστάσεις της, ανέρχονται στα 163,1 × 74,1 και 8,5 mm πάχος. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι είναι μόλις τα 205 γραμμάρια. Είναι μια σχετικά ελαφριά ναυαρχίδα και είναι πολύ βασικό δηλαδή ότι την πιάνω στο χέρι μου και είναι αρκετά ελαφριά. Αυτό που αμέσως μου προκάλεσε εντύπωση είναι ότι διαθέτει περισσότερα physical buttons από τα φυσιολογικά, και αυτό γιατί εδώ στη δεξιά πλευρά, εκτός από το power on off button, υπάρχει άλλο ένα physical button με το οποίο μπορείτε ουσιαστικά να το σύρετε και να ενεργοποιήσετε είτε τη δόνηση, είτε την πλήρης σίγαση της συσκευής, είτε απλά το κουδούνισμά της, δηλαδή να είναι να ηχεί κανονικά. Στα υπόλοιπα τώρα, εδώ στην άλλη πλευρά μπορείτε να διαπιστώσετε τα πολύ λεπτεπίλεπτα θα έλεγα και πολύ κομψά, βλέπετε πόσο λίγο εξέχουν, δεν ξέρω αν φαίνεται και καλά από την κάμερα, πόσο λίγο εξέχουν είναι τα volume rockers λοιπόν σε αυτό το σημείο. Και στο κάτω τμήμα, εδώ είναι το tray για την είσοδο της κάρτας SIM, εδώ είναι η θύρα, USB port, η Type-C, φυσικά για τη φόρτιση της συσκευής, και εδώ βλέπετε τα ηχεία. Πάνω πλευρά εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ένα μικρόφωνο, και στο πίσω κομμάτι φυσικά, εκτός από το πολύ γνωστό logo της OnePlus,
Εδώ φυσικά είναι το εξαιρετικό camera setup για το οποίο θα μιλήσουμε και στη συνέχεια και για το οποίο φυσικά η Hasselblad για μία ακόμη φορά έχει βάλει την σφραγίδα της. Στο αριστερό κομμάτι τέλος θα προσθέσω ότι υπάρχει και μία selfie cam όπως άλλωστε συνηθίζεται στα περισσότερα smartphones της εποχής. Φυσικά η OnePlus έχει ποντάρει αρκετά σε ό,τι έχει να κάνει με την αντοχή της συσκευής, γι' αυτό και λοιπόν έχουμε frame από αλουμίνιο, πανίσχυρο, ανθεκτικό, θα σας προστατεύσει αρκετά από κακοτοπιές και δυσάρεστες εκπλήξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μπροστινό κομμάτι έχει Gorilla Glass Victus για ακόμη καλύτερη προστασία στο γυαλί, ενώ έχει υποστηρίζει και πιστοποίηση IP64. Όσον αφορά φυσικά το display, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα display στις 6,7 inches με ένα 89,7% screen to body ratio. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια για να απολαύσετε το περιεχόμενο που σας προσφέρει το OnePlus 11. Σε ό,τι έχει να κάνει το resolution, δηλαδή την ανάλυση, έχουμε 1440x3216 pixels, 20:9 είναι το aspect ratio της συσκευής. Και από εκεί πέρα έχουμε τεχνολογία Fluid AMOLED με 1 δισεκατομμύριο χρώματα, refresh rate στα 120Hz, πολύ καλή κύληση φυσικά από την συσκευή της OnePlus. Καθώς επίσης υποστηρίζει Dolby Vision, HDR10+, ενώ έχει πάρα πολύ καλά επίπεδα φωτεινότητας, φτάνοντας ακόμη και στο peak τα 1300 nits. Οπότε εδώ μπορείτε να δείτε πόσο όμορφη και πόσο φωτεινή και ζωντανή είναι, θα έλεγα, η οθόνη του OnePlus 11. Και σε ό,τι έχει να κάνει τώρα το εσωτερικό της, την καρδιά της συσκευής, εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν Snapdragon 8 Gen 2 με τεχνολογία κατασκευής στα 4 νανόμετρα. Είναι octa-core με πάρα πολύ δυνατές επιδόσεις φυσικά. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι πραγματικά η συσκευή δεν μασάει, τραβάει με μεγάλη άνεση την ανηφόρα. Ό,τι και να του προσθέσετε, όσο και multitasking να του ρίξετε πάνω, πραγματικά το OnePlus 11 δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μια πολύ σημαντική καινοτομία στην οποία θα ήθελα εδώ σε αυτό το σημείο να σταθώ είναι ότι το OnePlus 11 έρχεται με την RAM Vita. Πρόκειται για μια AI-based τεχνολογία που ουσιαστικά συμπιέζει τα applications που τρέχουν στο background έτσι ώστε να επιτυχάνεται ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αλγόριθμος της RAM Vita βοηθάει έτσι ώστε η εκ νέου κατανομή RAM να ελέγχεται πλήρως επίσης από αυτόν τον αλγόριθμο και έτσι λοιπόν σύμφωνα με τους σχεδιαστές της OnePlus υπόσχεται 50% λιγότερο lag. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι οι εφαρμογές ανοίγουν πολύ πιο γρήγορα και φυσικά η ναυαρχίδα της OnePlus μπορεί να ανταπεξέλθει πολύ καλύτερα. Και μιας και το αναφέραμε και αναφερθούμε και στη μνήμη RAM της συσκευής, εδώ θα το βρείτε με 8 GB ή 16 GB RAM ανάλογα με το μοντέλο. LPDDR5X για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος ξεκινά από τα 128 GB και φτάνει μέχρι τα 512 GB με το πρότυπο UFS 4.0. Φυσικά οποιαδήποτε premium ναυαρχίδα για να μπορέσει να σταθεί και να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό θα πρέπει να έχει και ένα πολύ δυνατό camera setup και σίγουρα το OnePlus 11 είναι μια συσκευή η οποία ποντάρει πάρα πολλά στη ποιότητα των φωτογραφιών και του video recording. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχεδιαστικό team της OnePlus έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο καινούριο camera setup. Πρόκειται για ένα τριπλό camera setup το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από τρεις αισθητήρες, έναν wide στα 50 MP, έναν τηλεφακό στα 32 MP και έναν ultra wide στα 48 MP μαζί φυσικά με το απαραίτητο LED flash. Ουσιαστικά αυτό που κάνει το OnePlus 11 είναι ότι οι τρεις κάμερες του υποβιωθούνται πλέον από ένα αναγνωριστικό χρώματος και φωτός, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερη χρωματική ακρίβεια. Ουσιαστικά εκεί που ποντάρει πάρα πολύ η συσκευή της OnePlus είναι στη χρωματική ακρίβεια και πράγματι ο ρεαλισμός στα χρώματα και η ζωντάνια των χρωμάτων είναι ένα από τα ατού της νέας ναυαρχίδας της OnePlus.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρίτη γενιά κάμερα φυσικά φέρει την υπογραφή της Hasselblad, όπως σας ανέφερα. Διαθέτει Turbo RAW HDR για πολύ πιο όμορφες σκιές, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κύρια κάμερα των 50 MP έρχεται με διάφραγμα f1.8 στα 24 mm, η κάμερα των 32 MP το διάφραγμα είναι στα f2.0, ενώ των 48 MP το ultra wide στις 115 μοίρες, field of view με f2.2. Τέλος, φυσικά υπάρχει μια selfie cam, όπως σας είπα. Η selfie cam είναι και αυτή σε πολύ καλά επίπεδα. Μιλάμε για 16 MP στο μπροστινό κομμάτι, και σίγουρα οι λάτρεις του mobile photography σίγουρα μπορούν να βρουν πάρα πολλές έτσι ευχάριστες εκπλήξεις μέσω της συσκευής τους. Πραγματικά η OnePlus δείχνει να έχει επενδύσει πάρα πολύ στο κομμάτι της φωτογραφίας και σίγουρα είναι μια συσκευή η οποία δεν θα δυσαρεστήσει σε καμία περίπτωση τους φανατικούς φίλους του mobile photography. Ας πούμε 5 πράγματα τώρα και για το κομμάτι της αυτονομίας. Σαφώς ένα σύγχρονο smartphone, high-end smartphone, θα πρέπει να μπορεί να αντέξει και για μεγάλο χρονικό διάστημα, και φυσικά το OnePlus 11 δεν θα μπορούσε να μας απογοητεύσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια μπαταρία στα 5000 mAh χωρητικότητα, SuperVOOC φορτιστή, σύστημα φόρτισης στα 100W, εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί να φτάσει από το 1 μέχρι το 50% μέσα σε μόλις 10 λεπτά, ενώ από το 1 στο 100%, δηλαδή σε μια πλήρη φόρτιση, απαιτούνται κοντά στα 25 λεπτά. Σε γενικές γραμμές η ενεργειακή διαχείριση είναι εξαιρετική, σε αυτό φυσικά βοηθάει και το Android 13, αλλά και γενικότερα όλη η προσέγγιση από το σχεδιαστικό team της OnePlus. Όσον αφορά φυσικά την συνδεσιμότητα, εδώ έχουμε τα κλασικά, έχουμε Wi-Fi 802.11 AB/GNA/AC 6 και 7, σημειώστε το αυτό, πολύ καλό, Dual Band Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, καθώς επίσης και GPS, GLONASS, φυσικά όλα αυτά τα πρότυπα που έχουμε απολαύσει. Από τη συσκευή βέβαια δεν λείπει και το απαραίτητο NFC, για να μπορέσετε έτσι να κάνετε ανάπαυση πληρωμές και ό,τι άλλο προτάσει η συγκεκριμένη τεχνολογία. Σε γενικές γραμμές, για μία ακόμη φορά η OnePlus μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε να κάνουμε με ένα smartphone το οποίο είναι premium από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε εκατοστό του είναι εκπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι. Μπορείτε να το δείτε εδώ πόσο ωραία μένει στο χέρι μου. Εντυπωσιακό, εμφανισιακά και φυσικά εξαιρετικά ισχυρό. Αν μη τι άλλο, η OnePlus με το OnePlus 11 μας υπενθυμίζει το πόσο δυνατά επιθυμεί να παίξει στην κατηγορία των premium high-end smartphones. Αυτά λοιπόν είχα να πω για το εκπληκτικό OnePlus 11, και περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε στο αναλυτικό review μας.